Σήμερα μιλούμε για τη διατροφή και πώς αυτή θα βοηθήσει στην αντιγύρανση. Mm -hmm. Για πάμε να δούμε, λοιπόν. Όταν μιλάμε για αντιγύρανση δεν εννοούμε μόνο τη διατήρηση της νεότητας, έτσι. Η γύρανση γενικότερα είναι αποτέλεσμα της ισόρρευσης βλαβών σε διάφορα ωφέλιμα βιομόρια του οργανισμού που οφείλονται αυτέ οι βλάβε στην επίδραση των ελευθέρων ριζών οξυγόνου. Τώρα, από πού παράγονται αυτέ οι ελεύθερε ρίζε, ε, Πρώτα απ' όλα από διάφορε στρεσογόνε καταστάσει. Και όταν λέω στρεσογόνε, δεν εννοώ μόνο το ψυχολογικό στρε. Στρεσογόνε καταστάσει για τον οργανισμό είναι η περιόδη ακτινοβολία, είναι η ρήπανση τη ατμόσφαιρα, είναι η κακή διατροφή, η έλλειψη τη φυσική δραστηριότητα, αλλά και διάφορε άλλε αλλαγέ στον τρόπο ζωή, όπω είναι το κάπνισμα και η κατάχρηση του, του αλκοόλ. Μου έχει ξεφύγει ένα ρο εκεί πέρα στην κάρτα, ε, κατάχρηση αλκοόλ εννοώ. Ε, Όλε αυτέ οι καταστάσει λοιπόν ε, οδηγούν σε αύξηση των ελευθέρων ριζών στο, στον οργανισμό. Αυτέ είναι που προκαλούν κυταρικό θάνατο, αυτέ είναι που προκαλούν γύραση των κυτάρων, όπω το ξέρουν οι περισσότεροι. Από εκεί και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε εμεί για να, ε, ε, να έχουμε ωφέλη στον οργανισμό μα πρώτα απ' όλα η διατήρηση ενό φυσιολογικού σωματικού βάρου και ο περιορισμό των θερμίδων είναι πολύ σημαντικό. Ε, μια μείωση του θερμιδικού περιεχομένου μπορεί να περιορίσει την παραγωγή των ελευθέρων ριζών οξυγόνου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη καταπώνηση του οργανισμού. Ένα δεύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τη διατροφή μα με αντιοξυδοτικά. Θυμίζω ότι τα αντιοξυδοτικά είναι όλε αυτέ οι ουσίε οι οποίε θα δούμε παρακάτω που ουσιαστικά θυσιάζονται δεσμεύοντα τι ελεύθερε. Πάμε για να, να μην δούμε λοιπόν. Οξυδοθούν σημαντικά βιομόρια του οργανισμού. Η πρώτη και κύρια αντιοξυδωτική βιταμίνη είναι η βιταμίνη Σ. Uh, στην παρένθεση βλέπετε που τη βρίσκουμε. Η βιταμίνη C βοηθάει πάρα πολύ, εκτός από το γεγονό ότι είναι αντιοξυδοτική, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στην παραγωγή του κολαγόνου. Άρα λοιπόν για ένα λόγο παραπάνω και βοηθάει... Και 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 θωρακίζει έτσι. έτσι. Και από το, τις το νοσοποιητικό σύστημα. Για ένα λόγο λοιπόν παραπάνω μέσω της παραγωγής κολαγόνου βοηθάει στην αντιγύρανση. Η δεύτερη σημαντικότερη uh, Αντιοξυδοτική βιταμίνη είναι η βιταμίνη ε. Η βιταμίνη ε υπάρχει εκτό από το ελαιόλαδο και στο φύτρο των Δημητριακών. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προτιμούμε Δημητριακά το οποία σάλεσης. Υπάρχει όμω και στου ξηρού καρπού, οι οποίοι καλύτερα να είναι ανακαβούρδιστοι, έτσι ώστε να μην τα αγγίσει η βιταμίνη Ε. Φυσικά, οι πρόδρομε ουσίες τη βιταμίνη Α, τα καροτενοειδή δηλαδή, είναι και αυτά ισχυρέ αντιοξειδωτικές ουσίε. Βρίσκονται σε φρούτα και λαχανικά με Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο χρώμα, και αλλά και πράσινο. Και στην τελευταία αρύ, κατηγορία των αντιοξυδοτικών. Και είναι και οι πολυφενόλε, οι τανίλες, τα φλαβονοειδή, και οι ανθοκιανίνε. Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα φρούτα τα οποία έχουν κόκκινη σάρκα, μύρτιλα, κράνα, μπέρι, ό,τι είναι στην κατηγορία mm -hmm. των μπέρι. Και φυσικά στο κόκκινο κρασί, ιδιαίτερα το ξινόμαυρο, το καμπερνέ, το μερλό, στο σταφύλι, στην πίρα και στο πράσινο τσάι, Ωραία. το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε τανίνε. Από εκεί και πέρα, εκτό από τα αντιοξυδωτικά, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και το φιλικό οξύ. Και εγώ να προσθέσω εκτό από το φιλικό οξύ και όλε τι βιταμίνε του συμπλέγματο Β, διότι αυτέ οι βιταμίνε είναι που εμπλέκονται στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματο. Άρα βοηθούν και αυτέ με τη σειρά του στην αντιγύρανση. Τώρα, οι γυναίκε μετά την εμινόπαυση φυσικά πρέπει να προσέχουν και την κατανάλωση των φυτοϊστρογόνων, τα οποία αναπληρώνουν λίγο τα χαμένα ιστρογόνα του οργανισμού, α, βρίσκονται σε στο Λιναρόσπορο, στη Σόγια και θα λέγαμε ότι συμβάλλουν και στη βελτίωση τη επιδερμίδα γιατί αυξάνουν το κολαγόνο και αυξάνουν και τη συγκράτηση του, του νερού στο δέρμα μα. Και τέλο, έχω να πω για το πόσιμο κολαγόνο, το οποίο και αυτό είναι ένα συμπλήρωμα που μπορεί να βοηθήσει. Ποιο όμω πόσιμο κολαγόνο, όχι οποιοδήποτε, αυτό το οποίο στη σύστασή του αναφέρει ότι περιέχει διπεπτίδια προλίνη και υδροξυπρολίνη. Είναι δυο σημαντικά αμινοξέα τα οποία αυξάνουν την παραγωγή του κολαγόνου στον οργανισμό. Μάλιστα. Οπότε, συνοψίζουμε Κλείνουμε λοιπόν, έλα να κλείσουμε. Πολλά φρούτα και λαχανικά εποχής καθημερινά, όσπρια τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, εννοείται μαγειρεύουμε αποκλειστικά με ελαιόλαδο, προσθέτουμε βότανα και μυρωδικά στη διατροφή μας, τα άγρια χόρτα είναι μια πολύ καλή πηγή αντιοξυδοτικών και τώρα είναι η εποχή τους, καταναλώνουμε με το αλκοόλ, Έχουμε έναν ποιοτικό και επαρκή ύπνο, ο οποίος βοηθάει και αυτός. Ε, μια επαρκή φυσική δραστηριότητα στα 150 λεπτά την εβδομάδα και τέλος αποφεύγουμε ναι, όσο μπορούμε ναι, στις τρασογόνες καταστάσεις. Να Καλό θα ήταν. Μακάρι να ξέραμε τον τρόπο. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ζήση. Ευχαριστώ